ακούσετε. Θα πω όμως κάτι που συζητούσα προημερών με ένα γιατρό, ο οποίος ήταν γιατρός του Ανδρέα Παπανδρέου. Ήταν πρωθυπουργός ο Ανδρέας Παπανδρέου και του υπέδειξε ο γιατρός, λόγω βεβαρημένης κατάστασης υγείας του, να μην παρίσταται στη Βουλή πολλές ώρες. Και το απάντησε ο Ανδρέας Παπανδρέου ότι στις συζητήσεις σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων θα είμαι, ακόμη και μισοπεθαμένος, θα είμαι, από σεβασμό προς τον κοινοβουλευτισμό. Τι είδους παρουσία ήταν αυτή του κυρίου Τσίπρα? Ήρθε και απήλθε. Είπε τα δικά του. Α, είχε δουλειά. Είχε δουλειά. Είχε δουλειά, ναι, είχε δουλειά. Σοβαρά. Ναι. Λοιπόν, εντάξει, εντάξει. Εντάξει, άρα καλός ο Πρωθυπουργός. Μα ξέρετε γιατί λείπω? Γιατί ξέρω ότι έρχεται μόνο... Συγγνώμη, δίνει το παράδειγμα. Δίνει το παράδειγμα. Δηλαδή να είμαστε εμείς και ο κύριος να είναι από... Δεν καταλαβαίνω. Μην κάνουμε διάλογο, σας παρακαλώ. Μην διακόπτε τον ομιλητή. Εδώ η αίθουσα έχει γίνει... να μην πω τι έχει γίνει. Συζητώ με τους κυρίους. Έχω τίποτε με τους κυρίους, κύριε Πρόεδρε, εσείς που είστε κάτω. Μιλάω, έχω να πω δύο. Και απαντάει ο κύριος εδώ με τα γυαλιά, ο άλλος ο κύριος. Έχετε δίκιο. Έχω δίκιο. Διάλογο με κανέναν. Έχετε δίκιο, δεν θα επανεληφθεί. Σας παρακαλώ επιτέλους. Εγώ ανέφερα του Ανδρέα Παπανδρέου το σεβασμό προς τον κοινοβουλευτισμό. Ότι είπε και μισοπεθαμένος θα είμαι, θα παρίσταμε στις ομιλίες των αρχηγών των κομμάτων. Και αυτό καταγράφεται, να καταγραφεί. Ενώ ο κύριος Τσίπρας συστηματικά παρίσταται το πολύ πολύ του κυρίου αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και σηκώνεται και φεύγει. Αυτό μου λέει η εμπειρία των 4 μηνών που είμαι εδώ μέσα. Εκτός αν δεν καταλαβαίνω καλά. Έγιναν κάποιες συζητήσεις στην αίθουσα για το ότι οι αγρότες επιφυλάσσουν παγίδες εις κάποιους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Γνωρίζετε τη θέση μου ότι είμαι και κατά του να κλείνουν τους δρόμους οι αγρότες. Συνέστησα, παρότι είμαι πεπισμένος για το δίκαιο των θέσεών τους, ότι δεν πρέπει να κλείνουν τους δρόμους, δεν πρέπει να κάνουν καταλήψεις κτηρίων. Εάν όμως γίνονται επιθέσεις κατά βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, ξέρετε καλά ότι γίνονται λόγω αυτών που λέγατε παλαιότερα, που τους στάζατε λαγούς με πετραχυλιά, και αυτών που πράτετε τώρα. Αυτή η τεράστια διαφορά μεταξύ αυτών που λέγατε και αυτών που πράτετε, αυτή κάνει τους αγρότες να εξεγείρονται. Εσείς τι θέλετε δηλαδή? Να έρχεστε για να παίρνετε την ψήφο, υποσχόμενη τα πάντα, να πράτετε εντελώς τα διαφορετικά και να σας επενούν και να σας λένε και μπράβο, αυτό θέλετε? Ντροπήσασε αν θέλετε αυτό. Δεν είναι τόσο ανοήμων ο λαός όσο θα θέλατε. Λοιπόν, ερχόμεθα εις την ουσία. Στην ουσία εδώ του ζητήματος, κάλεσε ο Πρωθυπουργός τους αρχηγούς σε μία σύνοδο κορυφής για το προσφυγικό. Επέστρεψε ο Πρωθυπουργός απ' έξω και είπε ησυχάσαμε μέχρι τις 7 Μαρτίου. Δεν πέρασε ένα 24ωρο και συνεκλήθη μία σύνοδος χωρών, στην οποία μετήχαν και μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και απεδείχθη ότι ο κύριος Πρωθυπουργός, όταν μας διαβεβαίωνε ότι μέχρι 7 Μαρτίου θα είχαμε απόλυτη τάξη και θα ετηρούνται τα πάντα που συνεφωνήθησαν, απεδείχθη τι? Ότι είναι στον αέρα τα πάντα. Αυτός ο Πρωθυπουργός μπορεί να μένει? Ένας πρωθυπουργός που διαβεβαιώνει ότι πήγε στη Σύνοδο Κορυφής και έλαβε ρητές διαβεβαιώσεις ότι μέχρι τις 7 Μαρτίου θα σεβαστούν όλα τα κράτη, δεν θα κλείσει κανένα κράτος σύνορα. Αυτός ο πρωθυπουργός μπορεί να μένει κατά την άποψή σας? Κρατήστε το. Ένα άλλο ζήτημα. Είπε
και σε μένα ο κύριος Καμένος ότι η Τουρκία, σε ενημέρωσή μου, θα σεβαστεί την απόφαση της 11 Φεβρουαρίου, την υπογραφή που έβαλε για τον ΝΑΤΟ. Και έρχεται η Τουρκία εχθές και λέει ότι τα Δωδεκάνησα είναι αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη και το Καστελόριζο δεν ανήκει στα Δωδεκάνησα κατά την Τουρκία. Άρα εκείνο το ραντεβού που έκανα με τον κύριο Καμένο, στο οποίο με διαβεβαίωνε ότι έχει λυθεί το θέμα, το πώς αναμειγνύεται το ΝΑΤΟ, τι ευθύνες έχει το ΝΑΤΟ, τι ευθύνες έχει της Τουρκίας στο ναυτικό, τι ευθύνες έχει το ελληνικό ναυτικό, και αυτό χαμένο. Έχουμε δηλαδή μια κυβέρνηση η οποία διαβεβαιώνει και πριν αλέκτορ λαλήσει διαψεύδεται. Σας αρέσει το θέαμα? Σας αρέσει? Και έρχεται τώρα ο Πρωθυπουργός, αυτός ο Πρωθυπουργός που δεν παρίσταται στις, δεν παρίσταται στις ομιλίες των αρχηγών των κομμάτων και καλεί σε σύνοδο στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για να συνενέσουμε, λέει, στο προσφυγικό. Γιατί μόνο στο προσφυγικό πρέπει να συνενέσουμε? Ή στην αξιολόγηση η οποία καθυστερεί δεν πρέπει να συνενέσουμε? Δεν κινδυνεύει πάλι η χώρα με Brexit? Κατά την άποψή σας η χώρα είναι τακτοποιημένη οικονομικά? Ο κύριος Πρωθυπουργός ανέφερε μία ομάδα ζητημάτων που ανέφερε στους αγρότες και τις θεωρεί παροχές αυτές μεγάλες για να κάνουν πίσω οι αγρότες. Και ανέφερε το ένα, ανέφερε το άλλο. Είπα και την προηγουμένη φορά, θα το επαναλάβω και τώρα. Οι αγρότες δεν ζητούν το 20 να τους το κάνεις 15. Οι αγρότες έχουν την αίσθηση ότι κινδυνεύει ο κλάδος τους, η ζωή τους. Ότι χρειάζεται να συνομιλήσουν με τον Πρωθυπουργό και με τους αρχηγούς των κομμάτων. Όχι σε με επίπεδο όμως το ασφαλιστικό, το οποίο θεωρούν προεξοφλημένο και αποτυχημένο. Από μηδενική βάση. Είναι κακό αυτό? Δηλαδή το να θέλει ένας κλάδος, βλέποντας ότι χάνεται, να γίνει συζήτηση από μηδενική βάση, πού σας βρίσκει αντίθετους? Δεν ενδιαφέρεστε για τους αγρότες? Αισθάνονται ότι δεν είναι ζήτημα να μειώσουν το συντελεστή φορολόγησης. Κινδυνεύει ο κλάδος τους. Αυτό δεν σας αφορά. Χρειάστηκαν 40 μέρες για να τους δεχθεί ο Πρωθυπουργός. Ο Πάπας της Ρώμης είναι ο κύριος Τσίπρας. Ο Πάπας της Ρώμης και θέλει 40 μέρες. Είναι εξεγερμένη όλη η Ελλάδα. Και ο κύριος Τσίπρας δεν θέλει να δει τους αγρότες. Γιατί διώχνει και μερικούς, διώχνει και μερικούς, διαλέγει ποιους θα δεχθεί και ποιους όχι. Αυτή η εικόνα είναι προς τα έξω. Και συνεχίζουν οι αγρότες τις καταλήψεις. Αυτό σας αρέσει? Και έρχεται η κυρία πρόεδρος του Αριουπάγου και απειλεί ότι όσοι κλείνουν δρόμους θα υποστούν τις συνέπειες. Και έρχεται μετά ο Πρωθυπουργός και λέει: εμείς θέλουμε με το καλό, με το διάλογο. Πώς είναι? Απ' τη μια απειλεί η δικαιοσύνη ότι θα υφίστανται κυρώσει οι αγρότες και απ' την άλλη με το καλό. Τι είναι αυτό, καρότο και μαστίγιο? Τι νέες μέθοδοι είναι αυτοί στο κοινοβούλιο? Απ' τη μια τους απειλείτε με κυρώσεις και απ' την άλλη τους καλείτε σε διάλογο. Και είσαστε εσείς που ανεβαίνετε στα τρακτέρ και είστε εσείς που λέγατε όλα δικά τους και υποσχόσασταν τα πάντα. Ησυχία από κάτω, σας παρακαλώ. Είδατε ότι δεν υπάρχει εδώ. Εντάξει, εντάξει κύριε Πρόεδρε. Δεν υπάρχει αίθουσα. Οι κύριοι είναι ταραξίες πλέον. Τέλος πάντων, τι να συζητήσουμε. Έχουν μια ομάδα βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ καταφέρει να με κάνετε τελείως εναντίον σας, γιατί εγώ τις συμπεριφορές αυτού του είδους δεν τις ανέχομαι. Θα είστε σιωπηλοί και θα ακούτε, όπως είμαστε και εμείς και σιωπηλοί και σας ακούμε. Έχετε ακούσει από τα έδρανά μας να φωνασκούμε όταν ομιλείτε? Έχετε ακούσει? Μάλλον δεν ξέρετε τι σας γίνεται. Δεν έχω τι άλλο. Δεν έχω τι άλλο. Λοιπόν,
οι αγρότες θα κληθούν και να μιλήσουν με τους αρχηγούς των κομμάτων και με τον Πρωθυπουργό. Εκτός αν θέλετε να πέσετε και διαλέξετε αυτό τον αδιέξοδο τρόπο δήθεν συζήτησης. Εκτός αν δεν έχετε πρόθεση να κυβερνάτε και θέλετε ανεζητείτε μεθόδους να δραπετεύσετε. Μόνο αυτή την εξήγηση μπορώ να δώσω. Ισχυρίζεστε κύριοι ότι στο ασφαλιστικό έχετε καλά μέτρα. Καλά. Και μάλιστα είπε ο Πρωθυπουργός ότι πλήττονται οι πολύ μεγάλοι και ωφελούνται οι μικροί. Μόνο που δεν το καταλαβαίνουν οι μικροί. Και μόνο που δεν σας καταλαβαίνουν έχετε πάρει διαζύγιο με την κοινωνία. Και μόνο που δεν σας καταλαβαίνουν. Γιατί αν οι προτάσεις σας ωφελούν τους πολλούς σε ένα ποσοστό 95% και οι δρόμοι είναι κλειστοί, ή τρελός είναι ο κόσμος ή εσείς. Διαλέχτε. Εντάξει. Ξέρω ότι διαλέγετε τον κόσμο και τόσο τον σέβεστε. Αφού σας ψήφισε και ήρθατε εδώ, τώρα μπορείτε να φέρεστε όπως θέλετε. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Ζητούν όμως πίσω την ψήφο της. Η κοινωνία ζητεί την ψήφο της πίσω, κύριοι. Διότι κοροϊδέψατε την κοινωνία. Διότι αν της λέγατε όλα αυτά που κάνετε, ξέρετε πόσο θα παίρνατε. Λέει ο Πρωθυπουργός ότι έχει 3 διαδοχικών εκλογών την έγκριση. Και βάζει την έγκριση με το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης του Γενάρη, βάζει το δημοψήφισμα και βάζει την 20 Σεπτέμβρη. 3 φορές. Λοιπόν, να πάρουμε την τρίτη φορά που είναι η πιο πρόσφατη. Πήρατε 35%. Ο Καμένος 38. Έχετε φθορά έκτοτε ή μάλλον αύξηση έχετε. Ναι. Λοιπόν, άρα είστε ένα 20%. Έπρεπε να έχετε πιο μεγάλο σεβασμό. Και αν σας προτείνω οικουμενική, σας προτείνω για να λυτρωθείτε. Από ανησυχία για να στηρίξω εσάς, θα αστειεύεστε. Κύριε Παπαδόπουλε, σας παρακαλώ. Είδατε ότι ο κύριος ναι. Είναι λίγο ζωηρός. Είναι διάλογο μαζί μου. Αλλά δεν με ενοχλεί. Δεν με ενοχλείτε. Ως αγρότης είναι λίγο ζωηρός. Γιατί μου ζητεί να στηρίξω μετά τα όσα πράτεται. Και να ήθελα, πώς να σας το πω, με τα πάθους να σας στηρίξω, εκδιώκετε εσείς, είστε ανθρωποδιώκτες. Λοιπόν, τέλος πάντων. Λοιπόν, με το ποσοστό που έχετε σε κοινωνία, μιλάω στην ουσία εγώ, έτσι, γιατί μια περιστασιακή κοινοβουλευτική πλειοψηφία μπορεί να υπάρχει. Αλλά και αυτή κινδυνεύει. Μην είστε απολύτως βέβαιοι ότι την έχετε. Λοιπόν, με το ποσοστό που έχετε, αυτά που κάνετε δείχνουν ασέβεια προς το λαό. Γιατί ο λαός είναι αντίθετος. Δεν μπορεί να τρελάθηκαν και οι δικηγόροι και οι συμβολιογράφοι και οι γιατροί και οι πάντες να είναι εναντίον σας. Γιατί αν ήταν τρελή θα έπρεπε να ήταν εναντίον σας και όταν τους υποσχόσασταν. Τότε όμως ήταν υπέρ σας. Αυτό είναι. Ο ελληνικός λαός έχει και με ένα άλλο κακό να παρασύρεται, να του αρέσουν οι ευχάριστες κουβέντες. Λέτε επίσης ότι το οικονομικό θα έρθει αξιολόγηση και μετά θα πάμε μια χαρά. Και μετά βγαίνει το Δέλτα Νητάφο ότι θέλει χωριστό μνημόνιο. Άλλο το μνημόνιο των Ευρωπαίων και άλλο το μνημόνιο του Δέλτα Νητάφ. Και εκείνος λέει συνήθως το μνημόνιο είναι χειρότερο, είναι επαχθέστερο. Ξέρετε τι σας γίνεται. Γιατί φοβάμαι ότι έχετε πρόβλημα. Έχετε πρόβλημα. Δεν έχετε επίγνωση του τι έρχεται. Λέτε επίσης ότι η οικουμενική την οποία προτείνω δείχνει, πώς να το πούμε, μίσος προς τον πολιτικό κόσμο, απέχθεια προς τον πολιτικό κόσμο. Μα ο πολιτικός κόσμος εδοκιμάστηκε επί 50 χρόνια και το μόνο που έκανε είναι ρουσφέτια. Το μόνο που έκανε ο πολιτικός κόσμος είναι να διορίζει και να δίνει θαλασσοδάνεια, να κάνει τέτοιες κινήσεις ο πολιτικός κόσμος. Τι φοβείστε λοιπόν, τι φοβούνται κάποιοι δημοσιογράφοι που το λένε ότι είναι δωτός ο Πρωθυπουργός άμα είναι τεχνοκράτης. Ενώ άμα είναι πολιτικός τι είναι,
Άγιος! Όχι, εσύ δεν είσαι, όχι. Λοιπόν, Άγιος είναι ο Πρωθυπουργός όταν είναι πολιτικός. Σας λέμε λοιπόν ξεκάθαρα ότι αυτή η Βουλή, είτε το θέλετε είτε δεν το θέλετε, είτε το θέλετε ή δεν το θέλετε, αυτή η Βουλή πολύ γρήγορα θα δώσει οικουμενική λύση. Και θα είστε εσείς που θα τη ζητάτε για να λυτρωθείτε από τα βάρη τα οποία ήδη έχετε και δεν τα σηκώνετε, δεν τα ξέρετε τα βάρη, αλλά υπάρχουν τα βάρη και θα σας καταπλακώσουν. Και εκείνο που παρακαλώ από τη θέση αυτή και την αξιωματική αντιπολίτευση, γιατί βιάστηκε ο κύριος Μητσοτάκης να πει ότι προτιμάει εκλογές παρά οικουμενική κυβέρνηση. Αυτό είναι βιασύνη. Γιατί? Αγαπάμε, δεν αγαπάμε τη χώρα? Εάν δηλαδή η χώρα για να έρθουν επενδύσεις χρειάζεται μια κυβέρνηση με 240 βουλευτές. Για να πετύχουμε την όποια χαλάρωση του προγράμματος με τους Ευρωπαίους χρειάζεται λοιπόν μια εικόνα πολιτικής σταθερότητας. Αν τα χρειάζεται αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, ο κύριος Μητσοτάκης προτιμάει εκλογές? Και αν έρθει με εκλογές θα πάρει τέτοιο ποσοστό που θα έχει 160 κατά τη γνώμη του. Πάλι θα βρεθεί με 130-140, ακόμη και να βγει πρώτος. Άρα η ηθική αυτή τη στιγμή επιβάλλει να κοιτάξουμε τη χώρα και όχι να κοιτάξουμε το τομάρι μας έκαστος. Κάνω έκκληση και προς τη Νέα Δημοκρατία να μην βιάζεται να βγάζει αποφθέγματα περί του τι πρέπει να γίνει. Διότι πάνω απ' όλα είναι ο πόνος προς τη χώρα που πρέπει να μας ενδιαφέρει και όχι το σχέδιο για το κόμμα μας ή για τον εαυτό μας, οι προσωπικές στρατηγικές. Εδώ βλέπω ότι τις τελευταίες σήμερα ειδικά άρχισε να κουνάει χαρτιά τους Μπόργιανς, όπως το λένε ο κύριος Πρωθυπουργός, και αντιστοίχως να μην αφήνουν εσάς να απαντούν. Να απαντάτε, που αυτό δεν είναι κόσμιο, ήταν τόσο σοβαρό το έγγραφο που έπρεπε να απαντήσει, κατά τη γνώμη μου, η αξιωματική αντιπολίτευση. Θα άξιζε δηλαδή και από την κυρία Γεννηματά να πάρουν 10 λεφτά να απαντήσουν. Είναι θέση δική μου. Όταν επισύει ένα σοβαρό έγγραφο κατά κάποιου κόμματος, πρέπει να του δίνεις και το δικαίωμα να απαντάει. Θα δώσουμε, κύριε Πρόεδρε. Να απαντάει στην ώρα. Αλλά έχει σημασία και το πότε απαντάει. Βεβαίως. Γιατί όταν αφήνεις να ηρεμήσεις. Αλλά όχι, όχι. Ναι, ναι, προηγούνται οι πρόεδροι. Επειδή πρόκειται για αξιωματική αντιπολίτευση. Και είναι αξιωματική. Και το ηθικό μέρος, ναι, κύριε Πρόεδρε, για το κατά πόσον δολίωση συγκάλυψαν φοροφυγάδες. Καθόλου δολίες. Είναι σοβαρό αυτό που άφησε να εννοηθεί ο κύριος Πρωθυπουργός. Θα το δούμε στη συνέχεια. Κατά τη γνώμη μου έπρεπε να είναι και ο Πρωθυπουργός εδώ όταν απάνταγε, όταν θα απαντούσε η αξιωματική αντιπολίτευση. Αυτά είναι πράγματα που πρέπει να αρχίσουμε στην αίθουσα αυτή να τα αντιλαμβανόμαστε. Όταν υπάρχει μια σημαντική κατηγορία, δικαιούται ο άλλος να απαντάει. Δεν μπορεί να απαντάει μετά μία ώρα, κύριε Πρόεδρε. Είναι θέμα ευαισθησίας, όπως το αντιλαμβάνω. Μα ζητάτε την ψήφο επί διαφόρων νομοσχεδίων. Επειδή αισθανόμαστε ότι το καράβι βουλιάζει και να καθόμαστε ένα κατάρτι να το βερνικώνουμε, είναι βλακεία, κάτι την απόψη μου. Δηλαδή, αυτό μοιάζει με τον Τιτανικό, που επνίγεται ο Τιτανικός, είχε ήδη τρυπήσει και κάποιοι χόρευαν, μη έχοντες επίγνωση. Λοιπόν, για να μην μοιάζετε με αυτούς, για να μην μοιάζετε με αυτούς, τους μη έχοντας επίγνωση του τι συμβαίνει, παρακαλώ θερμά να αρχίσει αυτή η Βουλή εν ονόματι της αξίωσης του ελληνικού λαού, γιατί βγήκε και μια δημοσκόπηση ότι τον Τσίπρα τον θέλει ένα 20%, ενώ την Οικουμενική τη θέλει ένα 45%. Τα αγνοείτε όλα? Βγήκε μια... κάντε μια δημοσκόπηση. Ακούστε, ακούστε σας παρακαλώ. Αν αυτό που προτείνει ο ταπεινός αρχηγός ενός μικρού κόμματος της Ένωσης Κεντρών έχει αξία, κάντε μια δημοσκόπηση στέλνοντας παρατηρητές για να σεβαστείτε το αποτέλεσμα. Και αν δείτε ότι το αποτέλεσμα υπέρ του να γίνει Οικουμενική είναι πολύ μεγάλο, ενώ η εμπιστοσύνη προς τη σημερινή κυβέρνηση είναι πολύ μικρή, έχετε υποχρέωση να σεβαστείτε την κοινωνία. Διαφορετικά η κοινωνία θα πέσει κόπανος επί των κεφαλών σας. Μπορεί να γλιτώσετε από τους αγρότες, γιατί έχετε όλοι αστυνομικούς γορίλες και σας φυλάνε, αλλά από την κοινωνία δεν θα γλιτώσετε, κύριε.